Μήνυμα στο Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας στέλνουν οι βουλευτές των κομμάτων της συγκυβέρνησης, που φέρονται ενοχλημένοι και από τις δηλώσεις του Ουρνάρα περί κόπωσης των βουλευτών. Το αυτό περί σεβασμού ισχύει και για ξεκούραστους τεχνοκράτες που διαπιστώσαν χτες προχτές κόπωση των βουλευτών. Δεν θα κουραστούμε. Όχι, δεν είμαστε απλά κουρασμένοι, αλλά δεν θα κουραστούμε όσους κόπους και αν χρειαστεί για να κατανοήσουν άπαντες και οι ξεκούραστοι τεχνοκράτες ότι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας από την παρούσα Βουλή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός. Λίγες ώρες μετά και η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Μέγκα, ζήτησε από την κυβέρνηση να μην φέρει τέτοια ρύθμιση στη Βουλή, γιατί δεν θα την ψηφίσει. Αν φέρει μέτρο πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, ούτε εγώ θα το ψηφίσω. Τι μου το λες αυτό. Αλλά αναδιάρθρωση του δημοσίου. Θα το ψηφίσετε. Όχι. Αναδιάρθρωση του δημοσίου, προσέξτε. Πληστηριασμό. Όχι, δεν συζητώ για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας.